Όλο ακρίβεια. Κάθε μέρα διακριβαίνουν. Την ανωδική της πορεία συνεχίζει η αμόλυβδη που έφτασε χθες τα 1,921 ευρώ το λίτρο από 1,918 ευρώ το λίτρο τη Δευτέρα. Δεν βγαίνεις με αυτή τη τιμή βενζίνης να κυκλοφορήσεις όπως θες. Κάνεις τις άκρως απαραίτητες κινήσεις. Νέα άνοδος τιμές της βενζίνης περιμένουν οι αναλυτές τις επόμενες μέρες, καθώς εκτιμάται πως μέχρι την Παρασκευή η μέση πανελλαδική τιμή θα αγγίξει τα 1,95 ευρώ το λίτρο. Οι οδηγοί σηκώνουν χειρόφρενο στα αυτοκίνητά τους λόγω της ακρίβειας στα καύσιμα και οι εκτιμήσεις είναι πως το ράλι θα συνεχιστεί μετά το μεγάλο και απρόσμενο ψαλίδι στην παραγωγή πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ. Η Goldman Sachs βλέπει ακρίβεια διαρκείας στο πετρέλαιο, προβλέποντας τιμές στα 95 δολάρια στο τέλος του 2023 και 100 δολάρια τον Απρίλιο του 2024. Άμα το παίρνεις ακριβό, το πουλάς ακριβό. Η βενζίνη έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε πολλές περιοχές. Στα Δωδεκάνησα στα 2,064 ευρώ το λίτρο, στην Ευρετανία στα 2,014, 2 ευρώ στη Λευκάδα και πάνω από 2,15 ευρώ στις Κυκλάδες. Το να πας, ας πούμε, από εδώ, παράδειγμα, μέχρι τη Λευκάδα, θέλεις 140 ευρώ, πήγαινε έλα βενζίνη. Ο πρόεδρος Biden πάντως προσπαθεί να κατευνάσει τις ανησυχίες υποβαθμίζοντας το γεγονός. Ωστόσο, η Ουάσιγκτον συνεχίζει να ασκεί δρυμία κριτική για την απόφαση, κατηγορώντας τον ΟΠΕΚ και κυρίως τη Σαουδική Αραβία για ευθυγράμμιση με τη Ρωσία και ενίσχυση του Πούτιν.